Τρία χρόνια από τη μεταπολίτευση, οι δημοκρατικοί μας θεσμοί για πρώτη φορά υπονομεύονται τόσο απροκάλυπτα. Ουδέποτε επίσης, στην ιστορία της μεταπολίτευσης, αμφισβητήθηκε τόσο ανοιχτά το ευρωπαϊκό κεκτημένο της χώρας. Προϋπόθεση ασφάλειας, ευημερίας και εν τέλει δημοκρατίας. Η διάκριση των εξουσιών, ακρογωνιαίος λίθος του κράτους δικαίου, καταστρατηγείται ευθέως από μια κυβέρνηση που επιχειρεί την πλήρη χειραγώγηση και υποταγή της δικαιοσύνης. Μια κυβέρνηση που θεωρεί τη δικαιοσύνη θεσμικό εμπόδιο στους σχεδιασμούς της. Αλλά η δικαιοσύνη είναι το καταφύγιο των αδύναμων και ο τελικός εγγυητής των ατομικών δικαιωμάτων. Είναι θεματοφύλακας του Συντάγματος και προστάτης απέναντι στις όποιες κυβερνητικές αυθαιρεσίες. Η ποιότητα της δημοκρατίας μας εξαρτάται από την αξιοπιστία της δικαιοσύνης στα μάτια των απλών πολιτών. Σε όσους απεργάζονται σχέδια που κλονίζουν το δημοκρατικό μας οικοδόμημα, στέλνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Οι δημοκρατικοί θεσμοί θα σταθούν όρθιοι. Η κοινωνία δεν θα διχαστεί. Και όλοι όσοι σήμερα τιμούν τους αγώνες άλλων γενεών για ελευθερία και δημοκρατία, ανεξάρτητα από τη σημερινή πολιτική τους ταυτότητα, θα βρεθούν απέναντι σε αυτούς που περιφρονούν το Σύνταγμα και υπονομεύουν τη δημοκρατική ομαλότητα. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη μεταπολίτευση και στην ομαλοποίηση της πολιτικής ζωής. Οι επιλογές εκείνης της εποχής μας προστατεύουν και σήμερα από το φόβο και την ανασφάλεια. Και παρά τις μεγάλες δυσκολίες των τελευταίων ετών, η πορεία προς το μέλλον δεν μπορεί να ανακοπεί. Παραμένουμε εγγυητές της δημοκρατικής τάξης και της ευρωπαϊκής προοπτικής της πατρίδας μας.